Και σε αυτό το σημείο θα αλλάξουμε θέμα και θα καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Καφέ Μπαρ του νομού Ιωαννίνων, κύριο Χρήστο Τάτσι. Κύριε Τάτσι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ. Να. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Μπορείτε να συνεχίσετε. Λέω πράγματι μια δύσκολη μέρα η σημερινή, με τον χειρότερο τρόπο μπήκε η άνοιξη, μια μέρα μαύρη για όλους τους Έλληνες, με την τραγωδία στα Τέμπη, αυτή τη φορά μετά από 20 χρόνια ήταν ίσως και χειρότερη. Δυστυχώς δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις ώρες. Η σκέψη όλων μας είναι στους ανθρώπους και τους συγγενείς των θυμάτων, και δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο, δυστυχώς. Όπως είπατε, δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτή την τραγωδία που συνέβη. Είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό. Να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας συζήτηση και να ξεκινήσω με την ερώτηση πώς κινήθηκε η εστίαση αυτή την περίοδο της αποκριάς. Κοιτάξτε, η εστίαση αυτή την περίοδο είχε αρκετό κόσμο το τριήμερο της αποκριάς. Όπως είπατε και όπως είπαν και οι εφημερίδες, τα Γιάννενα πράγματι βούλιαξαν από κόσμο. Το μειονέκτημα σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι έχουν μειωθεί οι μέρες εργασίας στα καταστήματά μας. Έχουν περιοριστεί στο τριήμερο, όπως αναφέραμε, και τις υπόλοιπες μέρες δυστυχώς υπολειτουργούμε. Αυτό το είδαμε και στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και το βλέπουμε και τώρα στις απόκριες. Να θυμηθούμε παλιότερα, μέχρι και το 2019, τα καταστήματά μας δούλευαν περίπου 1 με 1,5 μήνα την περίοδο των Χριστουγέννων. Φέτος περιορίστηκε στις 15 μέρες. Στην περίοδο των αποκριών λειτουργούσαν περίπου μία εβδομάδα με 10 μέρες, τώρα περιορίστηκε στο τριήμερο. Αυτό δυστυχώς κάνει τη βιωσιμότητα πολύ δύσκολη, γιατί όσο μειώνονται οι μέρες, μειώνονται τα έσοδα και τα έξοδα δυστυχώς αυξάνονται συνεχώς. Θα αναφερθούμε και σε αυτά στην πορεία της συζήτησής μας, όμως δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Αυτό το τριήμερο έδωσε μία μικρή ανάσα στους επιχειρηματίες. Είναι ικανοποιημένοι? Αυτό, ναι, σας είπα, είναι πράγματι μία ανάσα, η οποία είναι ένα οξυγόνο σε έναν ασθενή. Δεν είναι αρκετό για να ανταπεξέλθουμε στη συνέχεια. Είναι ένα καλό τριήμερο, όπως το περιμέναμε. Όπως αναμενόταν, δηλαδή με τα Γιάννενα να έχουν το 100% στην πληρότητα των ξενοδοχείων, περιμέναμε ότι θα είναι πολύ αυξημένη η επισκεψιμότητα, είχαν και χρόνια να γίνουν οι τζαμάλες, και πράγματι υπήρχε διάθεση και από τον κόσμο. Ήταν ένα πολύ πολύ καλό τριήμερο για την εστίαση. Ουσιαστικά όμως δεν ήταν αρκετές για να διορθώσουν τα δύσκολα του προηγούμενου διαστήματος. Έχει ομαλοποιηθεί, ναι, η κατάσταση μετά τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας? Δυστυχώς όχι, διότι μετά την πανδημία ήρθε η ενεργειακή κρίση, ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία που έχει φέρει και άλλες αυξήσεις στις πρώτες ύλες, που δυστυχώς δεν είναι βιώσιμες και δεν είναι αντιμετωπίσιμες. Δηλαδή έχουμε αυξήσεις στις πρώτες ύλες σε συνδυασμό με την ενέργεια που δεν είναι βιώσιμα, δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, εγώ που έχω εστιατόριο, για να τα βγάλω πέρα θα έπρεπε αντί να πουλάω μια μπριζόλα 10 ευρώ να την πουλάω 15. 17. Αν την πουλούσα 15-17, δεν θα είχα πελάτες. Στα 10 δεν είναι βιώσιμο. Υποθετικά είναι τα νούμερα που σας λέω για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Απλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή παλεύουμε να κρατήσουμε τα καταστήματα ανοιχτά. Μήπως έρθει κάποια επιδότηση από την κυβέρνηση που έχει συζητηθεί, ήταν να μας δώσουν από το Ταμείο Ανάκαμψης επιδότηση για την εστίαση, ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ μόνο για την εστίαση, το οποίο ήταν κοντά στα 450 εκατομμύρια. Ανακοινώθηκε όμως ότι θα είναι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι μόνο για την εστίαση. Αυτό
Καταλαβαίνετε ότι περιλαμβάνει πολύ περισσότερες επιχειρήσεις, οπότε πάλι ο κλάδος μας θα μείνει ο μισός απ' έξω. Περιμένουμε να δούμε τι άλλες επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις μπορούν να γίνουν, γιατί αυτή τη στιγμή μόνο αυξήσεις βλέπουμε. Είτε από τα ασφαλιστικά, είτε από τις πρώτες ύλες, είτε από την ενέργεια, είναι δυστυχώς μόνο αυξήσεις. Και εμείς παραμένουμε στις ίδιες τιμές. Ένα παράδειγμα σας πω ότι είμαστε στα τα Γιάννενα, είναι ο τρίτος τουριστικός προορισμός συνεδριακός στην Ελλάδα και ο τρίτος σχολικός. Παράλληλα, είμαστε η πιο φτηνή πόλη από τις μεγάλες πόλεις στην εστίαση. Είτε αυτό αφορά το καφέ, είτε αφορά το φαγητό, είτε και το ποτό. Να ξαναπαναλάβω, να το καταλάβει και ο κόσμος, ότι ουσιαστικά εσείς έχετε απορροφήσει όλο το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις αυξήσεις στις πρώτες ύλες. Όλα δυστυχώς τα έχουμε απορροφήσει εμείς. Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχει βιωσιμότητα στις επιχειρήσεις της εστίασης? Αυτό το είπα και στην αρχή, δεν είναι βιώσιμες. Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις το 90% δεν είναι βιώσιμες. Το 90%? Τρελό, το 90%. Ναι, μπορεί να ακούγεται λίγο τρελό αυτό που λέω, αλλά είναι πραγματικότητα. Γίνεται αυτή τη στιγμή ακόμα και από επιχειρήσεις που έχουν δουλειά μια μετακύλιση χρεών, για να προσπαθήσουν να ισορροπήσουν κάπου οι τιμές, οι αυξήσεις των τιμών, για να μπορέσουμε και εμείς να βγάλουμε ένα τιμοκατάλογο. Τώρα συνεχώς είμαστε σε ένα χρηματιστήριο στις πρώτες ύλες, σε ένα χρηματιστήριο στην ενέργεια, αλλά παράλληλα πρέπει να έχουμε ένα τιμοκατάλογο να πουλάμε. Καταλαβαίνετε, ένα εστιατόριο και ένα καφέ δεν μπορεί να βγάζει κάθε μέρα κατάλογο επειδή η φέτα από 5,5 ευρώ πήγε 9,5 ή επειδή το ελιέλαιο από 10,5 πήγε 33, τώρα ξανά έπεσε στα 17 και είμαστε σε ένα χρηματιστήριο τιμών. Το καταλαβαίνω, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και ο κόσμος το καταλαβαίνει. Θα μπορούσατε να μας δώσετε μία εικόνα, πόσο δηλαδή ήταν ένας λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος παλαιότερα και πόσο είναι τώρα? Βέβαια γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι αρκετή? Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα, επειδή σήμερα είχα και μία κουβέντα πάνω σε αυτό το θέμα. Κάποια καταστήματα είχαν ένα συμβόλαιο. Αυτά τα συμβόλαια μπορεί να είχαν λήξει και δεν ενημέρωναν τους πελάτες, οι εταιρείες, ότι λήγει το συμβόλαιο και ξαφνικά από ένα λογαριασμό που πλήρωνε στα 2.000 ευρώ, γιατί πάντα ένα κατάστημα εστίασης είχε υψηλούς λογαριασμούς, γιατί είχαν υψηλές παροχές λόγω του αυξημένου ρεύματος που είχαν τα περισσότερα καταστήματα, τη χρήση ρεύματος. Τώρα, ένα κατάστημα που πλήρωνε 2.000 ευρώ, ξαφνικά καλείται να πληρώσει 4.000 ευρώ, 4.500 ευρώ και ξαφνικά πάει σε έναν άλλο πάροχο και του λέει τώρα θα έχω καλύτερη προσφορά και θα το έχουμε στους 3.000 ευρώ. Από εκεί δηλαδή που πλήρωνες 2, πήγες στις 4.500 και λες πάλι καλά να φτάσω να πληρώνω 3. Που ξαναλέω, είχαμε πολύ αυξημένο ρεύμα ήδη. Πριν έρθει η ενεργειακή κρίση, εμείς σαν καταστήματα πληρώναμε πολύ υψηλό ρεύμα. Μου είπατε προηγουμένως ότι το 90% των επιχειρήσεων δεν είναι βιώσιμες. Υπάρχει φόβος για λουκέτα? Δεν είναι μόνο φόβος πλέον. Πανελλαδικά έχουμε πολλά λουκέτα επιχειρήσεων. Και στην πόλη μας έχουμε λουκέτα. Πανελλαδικά φτάνει το 15-20% μέσα από τον κορονοϊό και μετά μέχρι σήμερα. Τα λουκέτα στα καταστήματα της εστίασης και πολύ φοβούμαστε ότι θα είναι πολύ περισσότερα το επόμενο διάστημα. Να ευχηθούμε να μην συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις που θα βάλουν λουκέτο. Είναι και οι θέσεις εργασίας. Να, ακριβώς. Ακριβώς είναι και οι θέσεις εργασίας. Πολλοί άνθρωποι, πολλές οικογένειες. Και αυτό θα έχει μια αλυσιδωτές συνέπειες. Ένα άλλο ζήτημα που υπάρχει γενικά στην Ελλάδα είναι αυτό της έλλειψης προσωπικού. Εσείς εδώ στην περιοχή των Ιωαννίνων έχετε αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο, αυτό το ζήτημα? Ναι, βέβαια. Από την περίοδο του κορονοϊού και μετά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Η αλήθεια είναι πριν δεν το είχαμε τόσο έντονα. Μετά δεν ξέρω αν ήταν, αν έφτεξαν τα επιδόματα που δόθηκαν ή αν άλλαξαν οι συνήθειες. Σίγουρα κάποιοι επαγγελματίες του χώρου που είχαν οικογένειες έκαναν αναζήτηση άλλης εργασίας.
φύγαν τελείως από τον κλάδο, πράγμα που σημαίνει ότι ο κλάδος έχασε τους μόνιμους υπαλλήλους. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και εμείς ακόμα στα Γιάννενα το έχουμε, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όπως στα νησιά που συζητάω με συναδέλφους ή στις απομακρυσμένες περιοχές, αλλά είναι και σε εμάς έντονο και πραγματικά έχουμε μεγάλο πρόβλημα και εμείς. Πριν κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, θα θέλετε να μας πείτε ποιο είναι το επόμενο στοίχημα για σας μετά από αυτό το τρίμερο της αποκριάς. Κοιτάξτε, το επόμενο στοίχημα είναι καθαρά θέμα κυβέρνησης. Πρέπει να δοθούν αυτά που υποσχέθηκαν, πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα στις τιμές για να καταφέρουμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις και να μην υπάρξει ούτε ένα λουκέτο πανελλαδικά. Αυτό είναι το επόμενο στοίχημα. Πρέπει να κρατηθούμε με νύχια και με δόντια, ώστε να έρθουμε σε ένα επίπεδο που θα είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις. Ας το ελπίσουμε λίγο να γίνουν καλύτερα τα πράγματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη σύνδεση. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Καλά, καλή συνέχεια.